Η αγάπη θριάμβευσε και τα στερεότυπα ανατράπηκαν χθες το βράδυ στο Δημαρχείο της Μυτιλίνης. Με τις ευχές και τη συγκατάθεση των δικών τους, μια όμορφη νεαρή Τουρκάλα και ένας παλαιοπόλης από τη Μυτιλίνη ένωσαν τις ζωές τους με πολιτικό γάμο. Κουμπάρος ήταν Κύπριος επιχειρηματίας από την κατεχόμενη Λάτυφο. Μήτρε, δέχεσαι για σύζυγό σου την Τζερέν? Ναι. Να μπορείς πέσω. Ναι. Τζερέν, δέχεσαι για σύζυγό σου τον Δημήτρη? Ναι. Από τούτη τη στιγμή είστε ενωμένοι σε γάμο. Είναι η στιγμή που ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη και η Φεριντέ από την Τουρκία ρίχνουν τα τείχη και λιγοστεύουν την απόσταση που μας χωρίζει από τη γειτονική χώρα, την κοντινή σαν το χέρι μας και μακρινή σαν την Ανατολή. Το ειδήλιο εξελίχθηκε ομαλά, χωρίς πεθερικά να συγκρούονται. Και έτσι σύσσωμοι οι συγγενείς των δύο ερωτευμένων παρακολούθησαν με συγκίνηση τη γαμήλια τελετή στο Δημαρχείο της Μυτιλίνης, με τον Κουμπάρο από την Κύπρο να επιστεγάζει την ελληνοτουρκική φιλία. Την περίμενα αυτή τη μέρα, θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα ότι τα σύνορα δεν χωρίζουν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δημιουργούν τα σύνορα. Σήμερα εγώ και η Τζερέν ανοίγουμε ένα δρόμο μπροστά μας, εγώ από την Ελλάδα και η Τζερέν από την Τουρκία, και πιστεύω ότι η ζωή μας θα είναι αυτή. Θα τη δούμε μπροστά μας. Η ευτυχισμένη νύφη, αφού έκανε πρώτα μια απόπειρα να εκφραστεί στα ελληνικά, συνέχισε σε άπτεστα τουρκικά. Ευτυχισμένο. Μουτλίν μπασκεψί σου ηλίμερο, θα έτσι μουτλίν. Στεφανωμένη με λευκά λουλούδια, η όμορφη Τουρκάλα με τον αγαπημένο της Δημήτρη στο πλευρό της βγάζουν μετά την τελετή την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία. Και οι μπακλαβάδες έπονται. Είμαι από την Κύπρο και είναι συναισθηματικά, είναι ιδιαίτερη στιγμή για μένα που υπέγραψα σε αυτόν τον γάμο, γιατί πιστεύω ότι είναι αυτός ο δρόμος για το μέλλον των παιδιών μας. Είναι ένα μήνυμα για όλους, είμαστε τόσο κοντά οι δυο λαοί. Η Μυτιλίνη με την Τουρκία, ιδιαίτερα κοντά. Που ελπίζουμε ότι από σήμερα θα αισθανόμαστε ακόμη πιο κοντά έχοντας αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας. Υπάρχει αγάπη, όλα ξεπερνούνται. Τσόξι διορούν. Οι Μυτιλινοί νιώθουν άνετα με την ελληνοτουρκική προσέγγιση, ενώ ο γαμπρός φυλάει σε περίοπτη θέση στο μαγαζί του ένα κυτρινισμένο φύλλο εφημερίδας από το 1931 για να τους τη θυμίζει. Καλώς ήρθατε, ιστορική ημέρα.